ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί εν τους αιώνας αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θανάτων πάτη. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, το χειρόνιμο τα έργα κατεύθυνο και συγχώρηση των πνευμάτων ημών έτησε το ψάλι μας τον αγγέλο τον ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμη. Αγίος ο Θεός. Αγίος Ισχυρός. Αγίος Αθάνατος ελέησον ημάς. Εξενέθετε άνθρωπος επί των έργων αυτών. Επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρα, προς Θεσσαλονικής Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, παραγγέλλομεν ημίν το ενώματι Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στέλεστε ημάς από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντας και μη κατά την παράδοση ή παρέλαβον παρήμων, αυτή γαρίδατε πως δημιμήστε ημάς, ότι ούκοι τακτήσαμεν ημίν, ουδέ δωρεάν άρτων εφάγων υπαρή επιβαρύσε την άημον. Ούχ ότι ούχ έχουμεν εξουσία, αλλά είναι εαυτούς τύπων δόμε ημίν εις το μιμήστε ημάς. Και γάρονται ημίν προς ημάς, τούτο παραγγέλλομε ημίν, ότι εις πίσω θέλει εργάζεστε, μη δέστη ότο. Ακούμε γάτινας περιπατούντας εν ημίν ατάκτος, μη δεν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους, της δε τι ούτης παραγγέλλομεν και παρακαλούμε δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να με τα ησυχίας εργαζόμενοι τον εαυτόν, αν τον εστίωσιν. Αυτός δε ο Κύριος, την ειρήνη δόημη, την ειρήνη δια παντός επαντή τρόπο. Κύριος με τα πάντων ημών. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα Σου. Εκ του καταματθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Είπεν ο Κύριος εαυτού μαθηδές, τιμήσεστε το άλλας της γης, εάν δε το άλλας μόρας της, και τι μη αληστήσατε, τι σου δένει σκία, τι μη βληθήνε έξω, είναι επάνω όρους κειμένη, του δικαίου συλλήφνων, και τη θέα στην αυτόν υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνίαν, και λάμπη πάση της εν τη γεία, που το λαμψάντο το φως ημών, έμπροσε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάς τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μη νομίσατε πως ήχθω καταλύσε τον νόμο ή τους προφήτας που ήλθον καταλύσε αλλά πνηρώσε. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ της άλλος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ της ειρήνης και της ύπατος κόσμου εις τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξάνδρου, Τιμίου Πρεσβυτέριου Ξεχριστώ Διακονίας, Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του Αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του καταπευθύνη ημίρ πλουσία τη Θεία Χάρη, εν της έργης ημών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του γενέσαι το Θεό νημό συνεργό και αντιλήπτορα, ενείς κατά το Θείον αυτού φωτισμό πράτο με αγαθή. Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεού τόπο και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους, την πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι παραδείσαι η πάσα δόξα, ότι νύχε προσκύνησε με την νύχε το Υιό, το Αγίο Πνεύμα την νύχε, Ιησούς αιώνας, αιώνου. Αμήν, του Κυρίου Δεϊθώμεν, λέγει πάση, και το Πνεύμα της σου, τα σκεφαλάσιμο του Κυρίου κλείνομεν, σύ. Επισκεψάμενος και καλλιοσύνη, άρεχε στη δούληση του της πλούσια τελέσου, ενέκοντι ευήματα αυτών της πανέργων αγαθών, ότι Θεός ελέος εκτιμών και λαδοποίηση πάλι, και τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αΐ, Ιησούς αιώνας, αιώνων. Δόξα σου Θεός, ελπίσουμε, δόξα σου. Αναστάζω το νεκρό, το λιθινός, Θεός ημών, επερδίες πάπας παραμόμαγες εκ του μικρός, δυνάμε και του μίου και ζωπίου σταυρού, της συνεχωρανίου, θείου δυνάμενα σωμάτων, και μία λόξα, την ολόκληρα της του Ιωάν, την ολόξα, την ολόκληρα των Αποστόλων, την ολόξα, των μαρτύρων, των ουσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων διαπατώρων Ιωακήν και Άνης, επάνω των Αγίων, καταλύσε και σώσε ημάς, αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμος Θεός, ως ανέστη εκ νεκρών,
καλά το θάνατο απαντήσας, ελληνή μας η ζωή χαρισόμενος. Ευχαριστούμε πάντοτε να προσφέρει στα παιδιά τα μικρά τη κρίση τη υγεία ό,τι καλύτερο και αγαπούν και σε Θεό. Αφενός μεν για να μοιραστούμε μαζί σας τη χαρά μας στο επαγγελματικό μας ξεκίνημα και αφετέρου να γνωρίσετε από κοντά τόσο εμάς όσο και την προσπάθεια που καταβάλαμε για να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο παιδικό σταθμό ο οποίος θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Ελπίζουμε το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας να εκτιμηθεί και από εσάς καθότι για τη δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν προδιαγραφές ώστε να παρέχετε η μέγιστη ασφάλεια για τα παιδιά σας. Παράλληλα, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας, ικανά να εξασφαλίσουν ένα εξίσου άριστο μαθησιακό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη αναφορά θα θέλαμε να κάνουμε στους επιστημονικούς μας συνεργάτες, οι οποίοι δεν είναι πέρα από τους άλλους, από την παιδίατρο Γκέλη Ζέπη Κοκοσιούλη, διατροφολόγο μας Έλενα Μπιλίση, καθώς και τη λογοθεραπεύτριά μας Δήμητρα Λογοθέτη. Το Νέκταρ Ζωής δημιουργήθηκε με πολύ αγάπη και μεράκι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την οικογένειά μας, τους φίλους μας, όλους όσους εργάστηκαν με τόσο κόπο και αγάπη για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά και τους μελλοντικούς μας συνεργάτες. Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένες και χαρούμενες και θα θέλαμε φυσικά να ευχαριστήσουμε εσάς που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας, που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ευχόμαστε οι δικές σας ευχές να μας δίνουν πάντα δύναμη και να μας καθοδηγούν σε αυτό το πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο έργο. Να είστε καλά.